Έχω άδεια από τον πρόεδρο και δεν σου πέφτει λόγος που πάω και που δεν πάω. Σε πολλές γνωριμίες δεν έχεις εδώ μέσα. Αυτό που μου έκανες θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Έχει μπροστά στα παιδιά. Την κατάρα μου να έχεις! Εσύ, κύριε, με το νησί τι σχέση έχεις? Είμαι γιατρός. Οι έρευνες συνεχίζονται και αρχίζει να υπάρχει ελπίδα. Αν φυσικά μας αφήσει ο πόλεμος να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατρέ, να σου γνωρίσω τη μεγάλη μου κόρη. Ο μπαμπάς μου μου είπε πως θα κάνεις καλά τη μαμά μου. Θα προσπαθήσω. Να βάλεις τη δυνατά σου, ε. Μια μέρα, λέει, δεν θα υπάρχει άρρωστος στο νησί. Στα σίγουρα. Θα κοιμάσαι το φόρεμά σου, Μανουλά. Εκείνο με τα λουλούδια. Σχεδόν μου κάνει. Αλήθεια. Τρελαίνομαι να δοκιμάζω τα ρούχα σου. Έχουν τη μυρωδιά σου. Και είναι σαν να με παίρνει σε καλιά. Να επιπλέει νεκρό στη θάλασσα. Καταλαβες. Θέλω να μου υποσχεθείς πως αν πάθω κάτι θα προσέχεις τον Δημήτρη. Υπάρχει μια σχετική αλλίωση του βυθού και στα δύο μάτια. Δεν είναι τίποτα. Θα σου δώσω ένα κολύριο να βάζεις πρωί-βράδυ και θα σου έλεγα να μην κουράζεις τόσο πολύ τα μάτια σου με το διάβασμα. Εξάλλου έχεις κοντά σου αυτή την υπέροχη γυναίκα που μπορεί και ζωντανεύει τις σελίδες των βιβλίων με μαγικό τρόπο. Ήσουν σαφής. Είδω και το κολύριο. Δεν το χρειάζομαι, Χρήστο. Βομβαρδίζει το Ηράκλειο. Και εκείνη να η κοκορόφτερη Ιταλία, ανάθεμα τον Εμπουκάρα στη Σιτία. Τι θα κάνουμε, Ρεδά? Να πάρουμε τα βουνά. Ή τα περιμένουμε. Μπορεί να έρθουν πάνω μας, φάξουνε. Να κάτσουμε εδώ, να τους πολεμήσουμε. Για να φύγουμε. Μην φοβάστε, μωρέ. Οι σύμμαχοι, τι θα κάνουμε. Με σταυρωμένα χέρια θα μείνουνε. Να κοιτάξουμε, μωρέ, τα κοπέλια της γυναίκας μας. Να μαζέψουμε τα γυναικόπαιδα εδώ κοντά, Γιώργη. Να πιάσουμε τα όπλα. Όπως ξέρετε, η Κρήτη με τη βοήθεια των συμμαχικών δυνάμεων αντιστέκεται στεναρά στην γερμανική εισβολή. Με τελεσίγραφο που έλαβα, το αίτημα μερικών από εσάς για κατάταξη στον ελληνικό στρατό δεν έγινε δεκτό από την ελληνική κυβέρνηση. Και τι θα κάνουμε, ρε Νίκο? Θα κάτσουμε εδώ με σταυρωμένα τα χέρια? Μόνο οι δύο κρατικοί φρουροί κλήθηκαν να πολεμήσουν και θα φύγουν από το νησί. Οι γερμανικές δυνάμεις ανανεώνονται συνεχώς για να καλύψουν τα απολίες των φωνευωμένων. Και οι τέσσερις νομοί της Κρήτης, παρά την ηρωική αντίσταση, καταλαμβάνονται από τις δυνάμεις του άξονος. Για όλους εμάς, φρόντισα να προμηθευτώ για να αποθηκεύσω τρόφιμα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε αν οι Γερμανοί επιτρέψουν το εμπόριο με την πλάκα. Συνεπώς, θα πρέπει να πούμε σε όλους να παραμείνουν ψύχρεμοι. Εάν και εφόσον οι Γερμανοί φτάσουν ως εδώ, θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε κάποιες οδηγίες που θα δώσω. Η μάχη πλήττει μεταξύ των άλλων και των ηθικών, αλλά και τα σαρχά της Βέρμαχτ.
σύμφωνα με τα οποία τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για τον Γερμανόν στρατιώτη. Τι λέει, Ζώπο? Πρώτον, θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να μην προκληθεί πανικός. Δεύτερον, οι πύλες του νησιού θα παραμείνουν κλειστές. Τρίτον, τα γυναικόπαιδα θα πρέπει να μείνουν αυστηρά μέσα στα σπίτια. Θα μετακινούνται μόνο άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας για να πάνε στο νοσοκομείο. Ο διοικητής του Φρουρίου Κρήτης, πτέραρχος Τούντεν, εκδίδει διαταγή σύμφωνα με την οποία οι στρατιώτες πρέπει να τιμωρούν τον κρητικό λαό που αντιστέκεται. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στα ψυχά σας το πνεύμα του μετόπου. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Τέταρτον, όποιος θέλει να ενημερώνεται θα έρχεται στην αδερφότητα. Ραδιόφωνα και γραμμόφωνα θα μένουν κλειστά. Πέμπτον και σημαντικότερο, θα ορίσουμε βάρδιες των δύο ατόμων 24 ώρες το 24ωρο και θα ακροβολιστούμε στα τέσσερα σημεία του νησιού για να δούμε μήπως προσεγγίσουν το νησί μας οι Γερμανοί. Λοιπόν, λέει πως πρέπει να κινούμαστε σε περιοχές του νησιού που δεν φαίνονται από την πλάκα για να μην προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των Γερμανών. Και αν έρθουν και στη Σπιναλόγκα, κυρία? Αν έρθουν, θα τους φάξουμε και θα τους πετάξουμε στη θάλασσα. Σιγά κι εσύ. Δεν θα έρθουν. Γιατί είμαστε λεπροί. Θα φοβηθούν. Όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Ναι, αλλά αν φέρουν το φρούριο, όπως οι Τούρκοι και οι Βενετοί. Έτσι δεν είναι, κυρία? Ας μην κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Ξέρω να φέρω λίγο νερό. Σκάψε εσύ, μωρέ! Πώς ήρθαν? Με κάτι ποδήλατα που κάνουν θόρυβο. Πάρτε τα κοπέλια μέσα στα σπίτια, γρήγορα! Μες στο μαγιού της μύρωγες τα κόκκινα κεράσια, για δέτε πως χορεύουνε της Κρήτης τα κοράσια με περηφάνια λύθη. Εσύ δεν φοβάσαι τον πόλεμο? Όχι, δεν το φοβάμαι. Αναχωριέμαι μόνο που δεν μπορώ να είμαι εκεί. Να πολεμήσω για την πατρίδα και να προστατέψω την οικογένειά μου. Να σου πω κάτι. Θυμάσαι εκείνο το βράδυ που σε είδαμε να γεννάς κολυμπώντας από το χωριό? Πώς δεν το θυμάμαι. Όταν είδα το γρηγόρι να κοιτάζει προς το μέρος σου,
άρπαξα μια πέτρα και του την πέταξα μόλι μου τη δύναμη στην κεφαλή. Το πιστεύεις? Πώς δεν το πιστεύω. Και εκείνη τη νύχτα μου έσωσε τη ζωή και από τότε έγινες ο πιο πίστος μου φίλος. Μ' αρέσει που το λες. Σ' αρέσει. Ναι, αλλά και εδώ κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε. Η μισή λούντα έχει αδειάσει. Οι άνθρωποι κρύβονται στα βουνάκια, στις σπηλιές. Μοναχά 8 είναι οι στρατιώτες, Μαριό. Ναι. Μπορεί και να μην μας πειράξουν. Εγώ λέω να μείνουμε κλεισμένοι στα σπίτια μας μέχρι να δούμε τι θα αποκάνουμε. Δεν είναι λύση και να φύγουμε. Και μαμά, τι θα κάνει η Πινελόγκα αν εμείς φύγουμε? Μωρή Παυλή, 8 ονοματέοι είναι όλοι και όλοι. Πας με τα καλά σου, Γιώργη. Αύριο οι 8 μπορεί να γίνουν 50 και 50-500. Θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια να τις ξανοίγουμε. Να ξεθάψουμε τα όπλα. Also du sprichst Deutsch. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Also mach weiter. Freude, schöne Götze, Funken, sing. Mach weiter. Sing. Nee, singe. Sing. 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 Der singt. Sing. Das ist ja kein Deutschmensch. Sing. Ja, ja, das, der spricht Deutsch, ja. Das spricht, glaube ich, ja. Das glaube ich auch. Kannst du lesen? Lies. Für alle zum Vorhören hier. Du kannst Griechisch lesen. Und laut. Lies. 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 Und laut. Pleophorisin. Und die Germanistratiote. Jopi. Περιήλθον ισχύρες του εχθρού, εκακοποιήθησαν κατά των εσχρότερων και απανθρωπότερων τρόπων, ως εκ τούτου εξεδόθη η κάτωθη διαταγή προς αντεκδίκηση. Πρώτον, όποιος διαπράττει προς Γερμανούς εκβαλώτους αντιθέτως προς το διεθνές δίκαιο θα τιμωρηθεί αμιλίκτος και κατά τον ίδιο τρόπο, είτε άνδρας, είτε γυναίκα. Δεύτερον, εάν γίνονται τι αυτά κακουργήματα πλησίων εις χωρίων, θα
τα κατακάψομεν και οι κάτοικοι θα αναλάβουν